MGTV, η ομογένεια κοντά σας. I want to thank Mike, who's with us from MGTV. Thank you, Michael, for your support always. We have a documentary. If you look it up on the internet, it's in YouTube. It's Athens Square Documentary. And you can see a 22-minute documentary on the creation of Athens Square Park, how from an idea by Dennis Itilas, it became a reality, which you have here today. Let me introduce the Vice President of Athens Square, who's sponsoring tonight and put the whole thing together, and he's going to introduce everybody. Καλώς ήρθατε. Για άλλη μια φορά, η οργάνωση της Πλατείας Αθηνών σας προσφέρει ένα δωρεάν πρόγραμμα κάθε τρίτη βράδυ από τις 7 μέχρι τις 9.30. Σας καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και για τις επόμενες βραδιές μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ απόψε τον Τάσο Παπαϊωάννου και ο Κώστας Αψαρός στο Μπουζούκι. Ο πελαγό είναι γλυκό, κάτι μαζί και δάκρυ και με κυλάει αφρίζοντας στο ρίζοντα την άκρη. Γειτονιά, ο δρόμος σου στενό, αγωνιά και γκρίζος ουρανό, αύρι ζωή, βράδυ πρωί, μια συντροφιά, μια συννεφιά, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάντε υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανό. Ταρι, 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 στο γυαλό πετούν οι γλάρι, στο γυαλό πετούν. Να τα παίζαμε μακάρι. Για χαρά σας παλικάρια, να μας φέρετε σπουγγάρια, γιώσες και μαργαριτάρια, απ' το γυαλό, όλο γυαλό. Άσε με να τα φιλήσω, μήπως βρω τη γιατριά. Για να βγάλω το σαράκι που μου τρώει τη καρδιά. Καπετάν Ανδρέα Ζεπό, χαίρομαι όταν σε βλέπω, χαίρομαι όταν σε βλέπω, καπετάν Ανδρέα Ζεμπό. Γαλάνει ο Ζεμπός και πιάνει καλαμάρια. Καλαμάρια και γαρίτες είναι για τους μεραλίτες. Να καραβιά ποτήγιο με τις βαρκούλες του τι. Να καραβιά από δύο, με τις βαρκούλες του τις δυο, στη Σαμμό πήγε κι άραξε και κάτσε και λογαριάσε. Στη Σαμμό πήγε κι άραξε
και κάτσε και λογαριάς. Και κοντά μας έχουμε και το Folklore Society, οι οποίοι θα χορέψουν μαζί μας παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς. Αναστασία Τσαντές. Βάγια Αλαγιάννη, Γκίνη Αλαγιάννη. Είμαστε στην Ομογένεια 37 χρόνια. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1983 από τον Αποστόλη ή Πολ Γκίνη, ο οποίος το 97 μας έφυγε, πέθανε. Οπότε εμείς οι πρωτοπόρες, εγώ και η Αναστασία, συνεχίζουμε το έργο για εκείνον γιατί το λάτρευε. Συνεχίζουμε το έργο για την επόμενη γενιά. Και το λατρεύουμε όπως είδες, ότι χορεύουν μαζί μας τα μικρά που είναι ο εγγονός μου 7 χρονών, η εγγονή μου 9 και τα παιδάκια τα άλλα 9 και 10. Χορούς από όλη την Ελλάδα, παραδοσιακούς χορούς. Προσπαθούμε να είναι όσο αυθεντικοί μπορούμε. Λέγομαι Ορίων Καραγιάννης, υπογεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Χορεύω με το Λαογραφικό Όμιλο Ελλήνων Αμερικής και σήμερα 30 Ιουλίου 2019. Σήμερα είμαστε καμιά δεκαριά-δωδεκαριά άτομα. Συνήθως είμαστε μεταξύ 8 και 12 άτομα που χορεύουμε. Κάναμε χορούς από όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο Πέλαγος, Μικρά Ασία και Κρήτη. Στο κοντάκι για τα γενή, το καζαστό στην καθενή. Στο κοντάκι για τα γενή. Ο κόσμος μπορεί να μας βρει Τρίτη και Τετάρτη βράδυ και Σαββάτο μεσημέρι στην Ομοσπονδία, το Σταρτάκιο κτίριο, εδώ στην Αστόρια 29 δρόμους, κοντά στο 23 Avenue. Το καζαστό στην καθενή. American Folklore Society που κάνανε καλό show εδώ σήμερα. Έχουμε website GreekAmericanFolklore.org, έχουμε και ιστοσελίδα στο Facebook GAFS, Greek American Folklore Society. Αν θέλετε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τους χορούς και τις στολές μας. Άλλη μια καλή βραδιά σήμερα με τον Τάσο Παπαϊωάννου και τον Μάικο Ψαρών. Του παρή παρηγγείλα κι εγώ, του έχω μέρες μήνες να το ειδώ. Σιγά καρέ μου σιγά, σιγά την αμάξα. Σιγά καλέ μου σιγά, σιγά και τα πίνα. Και κάψουνε και μένα, ναι, που με έχει μάνα μένα, ναι. Η Θήβα έχει όμορφες κι λιβάδια φράτες.
next week έχουμε μελωδία. Μελωδία. Άλλη εβδομάδα, next Tuesday. Ο Πόλος και η Λάρισα σαν τις γαλανομάτες. Ο Πόλος και η Λάρισα σαν τις γαλανομάτες. I want to thank Mike, who's with us from MGTV. Thank you, Michael, for your support always. We have a documentary. If you look it up on the internet, it's in YouTube. It's Athens Square Documentary. And you can see a 22-minute documentary on the creation of Athens Square Park, how from an idea by Dennis Itilas, it became a reality, which you have here today. We'll see you all next week. Well, I pass by from Athens Square a lot of times. I see the kids playing over there. I see the old people sitting in the banks and reading newspapers and so on. And they enjoy it, particularly when the day is really nice, sunshine, and I see them and they really enjoy it and I say, yes, we did something nice. The most emotional, sensitive, touching moments that I had here in Pladi Athenon was last year, I remember, when we were playing demotic songs from Greece, and during a Kalamatianos song, a dance, people get up to dance and they were in a circle as always. An older couple in their 70s get up to dance. Unable to do so, I held them and I took them by the hands. I put them in the front of the circle, at the head of the circle, and slowly, slowly, slowly they made the first round, and then I shut them down. Kisses, of course, and this was an incredible touching moment. A moment where the Pladi Athenon takes meaning when it brings people together. Athens Square to me is a great accomplishment. You know, we were a handful of volunteers who pulled this thing together. I mean, I go there and I'm so elated and uplifted to see our accomplishments. And when I do Greek nights, Tuesday nights, I do Greek nights with others. And the people come and they're so happy and they're joyful and they can't stop thanking us, myself and others, for putting together these great programs. It's give back to the community. That's what Athens Square means to me. On a personal note, it was a great accomplishment. It took 30 years of my life. The last summer was the best. I was very emotional when I visited the Athens Square one night, and I thought I was in Greece, in a panegyri, in a feast, but everybody was so happy. Everybody was singing and dancing. Actually, I think you witnessed some of my, to accomplish Athens Square. I can't thank enough people. I can't thank them enough for pulling together and making this thing come to pass. All those monuments of money that we raised, there was, Athens Square Park was funded by the city of New York from the ground down. And there were many, even today, there are many Greek-American businesses over there, but the thing is this, at that time, I believe they were more than they are today. But recently, I see a new wave of Greek immigrants coming here. And this is, I believe, Athens Square is a heaven for them because they feel home. So exciting when you see these little children dancing there with their parents and they're dancing to their betiko and other music. I love that. And last summer, George Kitsios, the president of the homeowners, there he was dancing by himself, happy as all hell. I videoed him dancing there at Athens Square Park to some of the music. TV USA.
οι δραστηριότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας με βίντεο και πλήρες ρεπορτάζ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας mgtvusa.com. Καλύπτουμε καθημερινά τα γεγονότα στην Ομογένεια.